Όσον αφορά τον Εργοτέλη, μια αξιοπρεπέστατη πορεία στο πρωτάθλημα της Α1. Θέλουμε να βάλουμε γερές βάσεις, να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα, σε βάθος χρόνου θα καταφέρει να επανέλθει στις εθνικές κατηγορίες. Σκοπός μας αυτή τη στιγμή είναι η ανάπλαση του γηπέδου και η ανάδειξη των ακαδημιών μας. Δεν συζητάμε κάτι άλλο. Το γήπεδο αυτό έχει, μετά από τόσα χρόνια, έχει υποστεί αρκετές ζημιές, πρέπει να αποκατασταθεί, πρέπει να φτιαχτεί. Είναι ένα στολίδι για το σημείο και για την πόλη του Ηρακλείου. Είναι μια ιστορική ομάδα Εργοτέλης και πρέπει να τακτοποιηθεί ο χώρος και να επανέλθουν και οι ακαδημίες στην αρχή τους μορφή. Φαντάζομαι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι των ακαδημιών, που είναι και το δυνατό σίγουρα, χαρτί του Εργοτέλη. Σίγουρα, γιατί ο Εργοτέλης πάντα, το κομμάτι ακαδημιών ήταν από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Έχει βγάλει αρκετά ταλέντα, ακόμα και σήμερα αγωνίζονται πάρα πολλά παιδιά και θέλουμε να ξαναγίνει αυτό όπως ήταν πριν. Πρόεδρε, είπες ότι είναι μια μεταβατική χρονιά, αλλά υπάρχει έτσι μπροστά μας ο κριτικός όμιλος που ενδεχομένως και εκτός από τον πρώτο και η δεύτερη και την τρίτη, ενδεχομένως και η τέταρτη ομάδα να λαμβάνει το εισιτήριο για την Παπάμανο κατηγορία. Σωστά. Σας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει, απλά εμείς οι βάσεις μας είναι τώρα άλλες. Οι στόχοι μας είναι άλλοι. Εμείς θέλουμε μια αξιοπρεπέστατη πορεία με τον Εργοτέλη. Μακάρι να βγει κάτι καλό. Πιστεύουμε σε αυτά τα παιδιά, στα νεαρά παιδιά που έχουν μεγαλώσει εδώ σε αυτό το γήπεδο. Μαζί με 2-3 προσθήκες ακόμα που θα κάνουμε, νομίζω ότι θα έχουμε μια αξιόλογη πορεία.